Έλλη, με την πολιτική δέχτηκες προτάσεις να κατεβείς. Ναι, βεβαίως έχω δεχτεί. Και εμένα μου είπαν, αλλά δεν δέχτηκα. Και γιατί δεν το κάνεις? Για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να μην γυρίσω πίσω. Μια χαρά. Επιστροφή δεν έχει μετά. Μπράβο. Και επειδή ήταν οι προτάσεις αυτές σε περιόδους που ήμουνα ακόμα πολύ μέσα στη δουλειά και την ήθελα τη δουλειά, ήξερα ότι δεν θα υπάρχει επιστροφή και ήταν μια απόφαση που δεν την πήρα. Δεν ήθελα να φύγω από τη δουλειά μου τελείως. Αγαπούς περισσότερο τη δουλειά σου από την πολιτική? Την περίοδο εκείνη, ναι. Αν μου την κάνανε τώρα, ας πούμε, μπορεί να το βλέπα διαφορετικά. Θα άλλαζα. Θα άφηνε στρατόπεδο, τη ναι. Ναι. Θα άλλαζα στρατόπεδο, αν έπαιρνα αυτή την απόφαση. Έτσι, αλλά δεν, αυτό είναι δήλωση. Δεν ξέρω, λέω τώρα αν μου κάνανε κάποια πρόταση. Τώρα, μπορεί να ήθεση. Το βλέπα αλλιώς. Αν μου κάναν τις προτάσεις που μου είχαν κάνει πριν από 10 χρόνια, τώρα που δεν είμαι μέσα στη δουλειά και που πιστεύω ότι έχω κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο στη δουλειά που έκανα, προφανώς θα το σκεφτόμουν διαφορετικά. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Έβγαλε είδηση και δεν το κατάλαβε ο κεφάλας. Πολύ πονηρή είναι αυτή η γιαγιά.